Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 973. Είναι από το Ιώτα Αλφα κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, 11 κεφάλαιο και 27 εδάφιο, πράξεις των Αποστόλων. Εν εκείνες δε τες ημέρες κατέβησαν από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχειαν. Σηκωθήστε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εφανέρωσε δια του Πνεύματος ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθ' όλην την οικουμένη, ήτις και έγινε επί Κλαυδίου Κέσαρος, όθεν οι μαθηταί απεφάσισαν έκαστος αυτόν, κατά την εαυτού κατάσταση να πέμψωσιν, βοήθεια προς τους αδελφούς τους κατοικούντας εν τη Ιουδαία, το οποίον και έκαμον, αποστήλαντες αυτήν προς τους πρεσβυτέρους, διαχειρός Βαρνάβα και Σαύλου. Κατ' εκείνο δε των καιρών επεχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την άσα από της εκκλησίας. Εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβον των αδελφών του Ιωάννου, κι ειδών ότι το αρεστώνει στους Ιουδαίους, προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρον, ήσαν δε η μέρε των Αζήμων, τον οποίον και πιάσας, έβαλεν εις φυλακήν παραδόσας αυτών εις τέσσερας τετράδας στρατιωτών, δια να φυλάτωσιν αυτών θέλουν μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις των λαών. Ο μεν λοιπόν Πέτρος σε φυλάτε το εν τη φυλακή, εγίνε το εδώ υπό της Εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν τη νύχτα εκείνη, ο Πέτρος εκοιμάτω μεταξύ δύο στρατιωτών, δεδεμένος με δύο αλύσεις και φύλακες έμπροσθεν της θύρας εφύλατων των δεσμοτήριων. Και ειδού άγγελος Κυρίου ήλθε εξ εύνης και φως έλαμψε εν το οικίματι και χτυπήσας δε την πλευράν του Πέτρου εξύπνησεν αυτόν, λέγον «Σηκώθητη ταχαίως». Και έπεσον οι αλύσεις αυτού εκ των χειρών και είπε ο άγγελος προς αυτόν «Περιζώσθητη» και υπόδησον τα σανταλιά σου και έκαμενούτο. Και λέγει προς αυτόν «Φόρεσον το ηματιό σου και ακολούθημη». Και εξελθόν η κουλούθη αυτόν και δεν ήξευρεν ότι το γινόμενον δια του αγγέλου ή το αληθινόν, αλλά ενόμιζε ότι βλέπει όραμα. Αφού εδιαπέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουράν, ήλθον εις την πύλην της Ινδυράν την φέρουσαν εις την πόλην ή της αφεαυτής, η νύχθη εις αυτούς και εξελθόντες διεπέρασαν οδόν μίαν και ευθύς ο άγγελος ανεχώρησεν απ' αυτού. Και ο Πέτρος συνελθόν εις αυτόν, είπε «Τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και με ελευθέρωσεν εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων». Και αφού εσκέφθη, ήλθε εις την οικίαν Μαρίας της μητρός του Ιωάννου του επανονομαζομένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί, συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε την θύραν του προαυλίου, προσήλθε θεράπινα ονομαζομένη Ρόδη, δια να ακούσει. Και γνωρίσασα την φωνή του Πέτρου από της χαράς, δεν ίνιξε την πύλην, αλλά έτρεξε και απήγγειλεν ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσθεν της πύλης. Ιδέ είπον προς αυτήν παραφρονείς. Εκείνη όμως διεισχυρίζεται ότι ούτως έχει. Ιδέ έλεγον ο άγγελος αυτού είναι. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον και ανοίξαντες είδων αυτών και εξεπλάγησαν. Και εσείς σας αυτούς την χείραν δια να σιωπήσει, διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγε αυτόν εκ της φυλακής. Και είπεν απαγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβον και τους αδελφούς και εξελθών πήγε σ' άλλων τόπων. Αφού δε εξημέρωσε, είδε ο ταραχείου κολύγει μεταξύ των στρατιωτών τι άρα έγινε ο Πέτρος. Ο δε Ηρώδης αφού εζήτησεν αυτόν και δεν έβρεν ανακρίνας τους φύλακας, προσέταξε να θανατωθώσει και κατά βάση από τις Ιουδαίες στην Κεσαρία διέτριβεν εκεί. Ήτο δε ο Ηρώδης φόδρα οργισμένος κατά των κυρίων Τυρίων και Σιδωνίων, ήλθαν δε προς αυτόν ομοθυμαδών και πείσαντες των βλαστών, τον επί του κοιτώνος του βασιλέως σε ζήτουν ειρήνη, διότι ο τόπος αυτόν ετρέφετο υπό του βασιλικού. Και εν ημέρα ορισμένη ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλικήν στον ίν
και καθίσας επί του θρόνου, εδημιγόρη προς αυτούς, ο δε λαός επεφώνει φωνή Θεού και ουχή ανθρώπου. Και παρευθύσε πάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκε τη δόξαν εις τον Θεόν, και γενόμενος κολικόβρωτος εξεψύχησεν. Ο δε λόγος του Θεού εύξανε και πληθύνετο, ο δε Βαρνάβας και Σάβλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ, αφού εξεπλήρωσαν την διακονίαν αυτών και παραλαβώντες με δε αυτόν και τον Ιωάννην, τον με τον επωνομαστέντα Μάρκον. Αμήν. Είναι το 44 μετά Χριστό, έχουν περάσει περίπου 14 χρόνια από την Ανάσταση του Κυρίου και την Πεντηκοστή. Η Εκκλησία έχει γνωρίσει τη δόξα του Θεού. Πολλές φορές ο Θεός ελευθέρωσε τον Πέτρο, τον Ιωάννη από τη φυλακή που τους έβαλαν όλοι οι διώκτες της Εκκλησίας, και οι κοσμικοί και οι Φαρισαίοι και όλοι όσους ξεσήκωσε ο διάβολος εναντίον της Εκκλησίας. Τώρα όμως ο Θεός φανερώνει με τον Άγαβο τον προφήτη, και όχι μόνο φαντάζομαι, ότι μεγάλη πείνα θα γίνει σε όλη την οικουμένη. Θυμηθείτε ότι διωγμός μέγας έχει γίνει στα Ιεροσόλυμα. Μόνο οι Απόστολοι έμειναν, αλλά και όλοι αυτοί τους οποίους προσέθεσε εκ των υστέρων ο Κύριος στην Εκκλησία που συνεχώς, των Ιεροσολύμων που συνεχώς αύξανε. Αλλά η πείνα που θα έρθει σε όλη την οικουμένη θα χτυπήσει κέρια και με έντονο τρόπο τους αδελφούς στα Ιεροσόλυμα, καθώς δεν έχουνε να ελπίσουν πουθενά παρά μόνο στον Κύριο. Αυτό όμως είναι καλό, γιατί έρχεται το κακό, αλλά ο Θεός πριν έλθει έχει προβλέψει για τη λύση του κακού. Πριν από ένα χρόνο περίπου και λιγότερο, μετά το διωγμό διεσκορπίστηκαν σε όλη την οικουμένη τα παιδιά του Θεού, και κάποιοι Κύπροι και Κυριναίοι, Κυριναίοι είναι Λίβοι, Κύπροι και Λίβοι, εισήλθαν στην Αντιόχεια, πόλης εθνικών, και εκεί ευαγγελιζόμενοι των Ιησούν Χριστών, η χείρ του Κυρίου ήταν επ' αυτών, και πολύ πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν στον Κύριο και δημιουργήθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη εκκλησία της εποχής εκείνης, την Αντιόχεια. Και ο Θεός είχε προβλέψει τη βοήθεια της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων από την καινούργια αυτή γεμάτη ζήλο Εκκλησία, στην οποία μάλιστα απέστειλαν τον Βαρνάβα, και ο Βαρνάβας εφώναξε τον Παύλο και υπηρετούσαν με νηστείες και προσευχές στην Εκκλησία αυτή. Κι έτσι όταν ήρθε η πείνα η μεγάλη επί Κλαυδίου του Κέσαρος, τα αδέλφια από την Αντιόχεια που ήσαν σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση, καθώς ο Θεός γέμισε την καρδιά τους από την αγάπη Του δια του Πνεύματος του Αγίου, απέστειλαν βοήθεια οικονομική προς την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, και έτσι στα αδέλφια της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων εν τέλει δεν έλειψε τίποτα, γιατί είναι γραμμένο στον ίδιο ψαλμό που διαβάσαμε ότι δεν είδα τον δίκαιον εγκαταλελειμμένο, ούτε το σπέρμα του να ζητάει άρτον. Και δίκαιοι δεν είναι άλλοι παρά μόνο αυτοί που έχουν δεχθεί ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και μάλιστα απεστάλησαν η βοήθεια από την Αντιόχεια στα Ιεροσόλυμα διαχειρών του Βαρνάβα και του Σάβλου, που μετά από λίγο καιρό ο Θεός θα τους χωρίσει, καθώς είδε το ζήλο τους, την αγάπη τους, την υπηρεσία τους, να δημιουργήσει ένα
όμορφο δίδυμο αποστολικό που θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο ο Παύλος και ο Βαρνάβας, στην αρχή μαζί, στη συνέχεια χώρια, σε όλη την οικουμένη. Λύθηκε το πρώτο μεγάλο πρόβλημα της πείνας, αλλά τώρα ο διάβολος δεν ησυχάζει και θα φέρει ένα ακόμη πιο μεγάλο πρόβλημα στην Εκκλησία, το διωγμό. Ο Ηρώδης είναι αυτός ο οποίος βασιλεύει στην περιοχή, άνθρωπος που γνωρίζει τον νόμο, είναι ο εγγονός αυτού που σκότωσε με τη γέννηση του Χριστού τα παιδιά στη Βηθλέμ. Είναι φίλος των Ιουδαίων και θέλει και την υποστήριξη, την κομματική, την πολιτική των Ιουδαίων, όπως συνηθίζεται στον κόσμο. Η Εκκλησία θέλει την υποστήριξη του Χριστού, όπως συνηθίζεται στα παιδιά του Θεού. Δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, ο κόσμος, η Εκκλησία του Χριστού, τα παιδιά του Θεού, ο λαός του Θεού. Ο Ηρώδης βέβαια, άρχον του κόσμου της περιοχής εκείνης, απόλυτα διοικούμενος από τον διάβολο και σατανά, θέλει να ταλαιπωρήσει την Εκκλησία. Αυτός είναι ο σκοπός του. Με την πείνα δεν κατάφερε πολλά πράγματα, γιατί είχαν φάγαν και χόρτασαν τα παιδιά του Θεού εξαιτίας της καινούργιας εκκλησίας της Αντιοχίας. Αλλά τώρα ο διάβολος ξεσηκώνει την καρδιά του Ηρώδη, πιάνει τον Ιάκωβο, αυτόν που είχε πει μαζί με τον αδελφό του είχε αποκαλέσει ο Χριστός Βοαναργές ή Βροντής, και τον αποκεφαλίζει, θεωρώντας ότι κατάφερε πολλά πράγματα γιατί θα φοβηθούν οι άλλοι. Αυτό προσπαθεί ο διάβολος, να φοβηθούμε, να φοβηθούνε. Δεν κατάφερε να τους κάνει να πεινάσουν και να πεθάνουν από την πείνα, αλλά θα προσπαθήσει να τους εκφοβήσει, να τους τρομοκρατήσει. Ο Χριστός βέβαια πάντα λέει μη φοβού, μόνο πίστευε. Γιατί τη μάχη τη δική σου θα την κάνω εγώ. Εγώ έχω τη λύση στα χέρια μου. Αλλά έλα όμως που έσφαγε ο Ιάκωβος, και δεν φτάνει μόνο αυτό, είδε βλέποντας ο Ηρώδης ότι άρεσε στους κομματικούς και πολιτικούς του φίλους, τους Ιουδαίους, ο θάνατος του Ιακώβου, έπιασε και τον Πέτρο και τον έβαλε στη φυλακή, τον κράτησε εκεί με 4 τετράδες στρατιωτών να τον φυλάνε, γιατί ήξερε ότι πολλάκις ο Χριστός είχε ελευθερώσει τον Πέτρο ξανά και τον Ιωάννη. Δηλαδή τώρα κανείς δεν μπορεί να τον πάρει από τα χέρια μου, αλλά ας τον σκοτώσω μετά το Πάσχα για να κερδίσω περισσότερη φιλία από τους φίλους μου, τους πολιτικούς και τους κομματικούς. Αυτό όμως έφερε την Εκκλησία εκεί που θέλει ο Θεός. Ο μεν Πέτρος εφυλάτετο εν τη φυλακή, εγίνεται εδώ υπό της Εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεό υπέρ του Πέτρου. Δεν αγανάκτησαν, δεν θύμωσαν, δεν ζήλεψαν, δεν αγρίεψαν, δεν προσευχόντουσαν «Κύριε, ρίξε στον Ηρώδη έναν κεραυνό να τελειώνουμε», αλλά όπως φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο, ελπίζοντας τον Κύριο, αντιμετώπισαν την πραγματικότητα κατοικούντες στη γη, αντιμετώπισαν την πραγματικότητα όπως είναι, πήραν στα χέρια τους την αλήθεια του Ευαγγελίου και έμειναν στην νηστεία και στην προσευχή. Υπέρ του Πέτρου. Γιατί ξέρουν ότι στις δύσκολες καταστάσεις και περιπτώσεις μόνο
όταν ελπίζουμε στον Κύριο και αναθέτουμε την οδό μας στον Κύριο, το πρόβλημά μας στον Κύριο, ο Θεός θα απαντήσει στα ζητήματα της καρδιάς μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τι θα κάνει ο Θεός? Δεν γίνεται τίποτα. Όχι. Στο Θεό τα πάντα είναι δυνατά. Τι θα κάνει ο Θεός, θα δούμε. Θα ενεργήσει. Και έτσι λοιπόν, με προσευχή ευάρεστη στο Θεό, όχι με κακία, με θυμό, με μίσος, με κατάρες, με αγριάδα, αυτό δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Έτσι δεν αντιστέκεσαι στο διάβολο. Έτσι όλο πιο κοντά θα έρχει το διάβολος. Αλλά με ειρήνη, με αγιασμό, με απομόνωση και με ακατάπαυστη προσευχή. Σημειωτέων εν παρενθέση και εν παρόδο, αυτή την Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι την άλλη, το Σάββατο 8 το πρωί, η εκκλησία θα είναι ανοιχτή, όλοι θα είμαστε μέσα με νηστεία και προσευχή. Δεν καλούμε άλλους, ο Θεός καλεί εμάς με νηστεία και προσευχή. Όποιος αντέχει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το άλλο πρωί. Όποιος δεν μπορεί, όσο μπορεί, όποτε θέλει, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Υπέρ, εμείς τι θα προσευχηθούμε, υπέρ της πατρίδας μας και ιδιαιτέρως υπέρ της εκκλησίας. Να μας φυλάξει ο Θεός, γιατί οι καιροί είναι κακοί και εμείς πρέπει να μάθουμε να περπατάμε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Οι μέρες περνάγανε, πέρασε το Πάσχα, ο Θεός δεν έκανε τίποτα και την τελευταία φυλακή της νυχτός, που λέει η Γραφή, ενώ την άλλη μέρα ο Ηρώδης θα τον έπαιρνε να τον θανατώσει εις δόξαν του και χαρά των υπηκόων του, ο Θεός αποφασίζει να ενεργήσει. Δεν τολμώ να πω εις απάντηση των προσευχών, αν και το πιστεύω, αλλά μπορώ να πω εις εκπλήρωση του λόγου του. Ελπίζεις τον Κύριο, αναθέτεις την οδό σου στον Χριστό, απομονώνεσαι βλέποντας μόνο ψηλά, ξεχνάς, παραβλέπεις τα λόγια και τα έργα του διαβόλου, αντιστέκεσαι σε αυτόν, θα φύγει, δεν θα καταφέρει. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ο άρχον της εξουσίας του ουρανού και της γης διατάζει έναν άγγελο και του λέει πήγαινε κάτω, ελευθέρωσε τον Πέτρο. Τόσο εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. Και ο άγγελος κατεβαίνει, μπαίνει στη φυλακή και ο Πέτρος δεν τρέμει από το φόβο του και η αδελφή αλλά και ο Πέτρος κοιμάται, γιατί έχει αναθέσει την οδό του στον Κύριο και ξέρει ότι ο Κύριος θα ενεργήσει. Μα δεν λυπάται για τον Ιάκωβο? Δεν κλαίει? Τον αδερφό μου τον σκότωσαν. Χαίρετε. Είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομεν, το Κύριο ήμεθα. Ο Ιάκωβος δόξασε το όνομα του Χριστού με το θάνατό του. Να δούμε τώρα πώς θα δοξαστεί το όνομα του Χριστού με τον Πέτρο. Και έρχεται λοιπόν ο άγγελος, ενώ κοιμόταν ο Πέτρος εν ειρήνη, θυμάστε τι διαβάσαμε, αναπαύου επί των Κύριων κοιμήσου και πρόσμενε αυτόν. Όχι με αγωνία, με φόβο, πω τι θα γίνει, τι θα κάνουμε, τίποτα, ο Θεός θα κάνει. Και τι θα κάνεις εσύ? Θα ελπίζω στον Κύριο. Θα πάω να κοιτάω γύρω γύρω
και θα στρέψω με προσοχή το βλέμμα μου απάνω και θα περιμένω τον Κύριο, γιατί ο Χριστός θα κάνει. Το λέει στο λόγο του, μου υπόσχεται, θα ενεργήσει. Οι πραείς θα κληρονομήσουν την ευλογία. Δεν χάνει την πραότητά του, δεν χάνει την ειρήνη του, αλλά ξέρει και λέει γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, και ησυχάζει. Έχει βέβαια εδώ που τα λέμε και την υπόσχεση του Χριστού που του είχε πει μετά την Ανάσταση: όσο ήσουν νέος πήγαινες όπου ήθελες, όταν γεράσεις θα σε πάνε εκεί που δεν θέλεις. Όταν γεράσεις θα σε πάνε εκεί που δεν θέλεις. Όταν γεράσεις, άρα θα γεράσω. Και περιμένει και ειρηνεύει. Πόσο σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, είναι να έχουμε την ειρήνη του Θεού μέσα μας σε κάθε κατάσταση, λέγοντας αυτός ξέρει, αυτός μπορεί, δικός του είμαι. Αυτός θα ενεργήσει. Το πιστεύεις, αδερφέ? Αυτός θα ενεργήσει. Σε τι πράγμα? Σε όλα. Και στην πατρίδα μας και στην οικογένειά μας και στην εκκλησία του και στη ζωή μας, αυτός θα ενεργήσει. Και εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς θα εργαζόμαστε υπηρετώντας τα αδέλφια μας, υπηρετώντας τον Κύριο, και θα απομονωνόμαστε στο ταμείο μας όποτε χρειάζεται με νηστεία και προσευχή, και θα ελπίζουμε, αφού αναθέσουμε την οδό μας σε Αυτόν, ότι Αυτός θα ενεργήσει. Και αρχίζει να ενεργεί, και αυτοί που προσεύχονται να δεν ξέρουν τίποτα. Τίποτα. Συνεχίζουν και προσεύχονται. Αλλά άγγελος Κυρίου πηγαίνει, του λέει ξύπνα. Ξυπνάει ο Πέτρος, πέφτουν οι αλυσίδες από μόνες τους. Λέει ντύσου, ντύθηκε. Του λέει σήκω, φεύγουμε. Νόμιζε ότι βλέπει όραμα, ενύπνιο. Μπροστά ο άγγελος, πίσω ο Απόστολος Πέτρος. Ανοίγει η πρώτη πόρτα, η δεύτερη πόρτα, φτάνει στη μεγάλη πόρτα, ανοίγει από μόνη της, προχωράει πρώτο στενό, δεύτερο στενό και φεύγει. Και μόλις έφυγε ο άγγελος, ξυπνάει ο Πέτρος. Λέει πω πω, ο άγγελος με ελευθέρωσε. Ενήργησε. Ενήργησε. Αμήν. Ενήργησε. Χριστέ μου. Πόσο μ' αρέσει όταν ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας. Και τώρα τι θα κάνω? Τι θα κάνω? Θα πας εκεί που προσεύχονται. Πού θα πας να παίξεις? Πού θα πας να γλεντήσεις? Να φας, να κοιμηθείς, να πιείς? Πήγαινε εκεί που προσεύχονται. Εκεί θα πας. Και ο Πέτρος πάει, χτυπάει την πόρτα. Οι άλλοι προσευχόντουσαν ακαταπάθως υπέρ του Πέτρου. Πόσες μέρες? 3-4 μέρες προσευχόντουσαν. 5, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Λιγότερο από εβδομάδα. Και μία δούλη ακούει το χτύπημα, πάει να ανοίξει. Ποιος είναι? Ο Πέτρος είμαι. Ο Πέτρος. Φυλακή τρέχει, ο Πέτρος είναι. Παραφρονείς, λέει, γιατί αυτά που θα κάνει ο Θεός δεν χωράνε στη λογική του ανθρώπου. Μοιάζουν με τρέλα, αλλά είναι αλήθεια. Δόξα στο Θεό. Άλλοι λένε βρήκαν τη λύση. Άγγελος του Πέτρου θα είναι, που ήρθε να μας χαιρετήσει γιατί πρόκειται να τον σκοτώσουμε. Πάνε, ανοίγουν, ο Πέτρος ζωντανός, ακμαίος, ξεκούραστος γιατί κοιμόταν όλη τη νύχτα. Μπροστά τους τα χάσανε, μπαίνουν μέσα, λέει σοπάστε σου. Λέει πέστε το στους αδελφούς, σταματήστε την νηστεία, σταματήστε την προσευχή. Πέστε το και στον Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό που ήταν ο ποιμένας της εκκλησίας, και εγώ φεύγω, γεια σας. Και έφυγε, δεν μας λέει που πήγε, αλλά που πήγε? Εκεί που τον οδηγούσε ο Χριστός. Μπροστά ο Χριστός, πίσω ο Πέτρος. Ξυπνάνε όλοι οι φύλακες, βρεπούν ο Πέτρος, και ο Ηρώδης αγρίεψε. Κοιτάξτε, αδερφοί,
Αυτός που έχει την εξουσία του κόσμου αγριεύει. Αυτός που έχει το φρόνημα του κόσμου θυμώνει. Εσύ θυμώνεις. Από αυτό θα καταλάβεις ποιο φρόνημα έχεις. Δεν ήταν πουθενά να θυμώσουν τα αδέλφια, ο Πέτρος με τον Ηρώδη. Εγώ θεωρώ ότι τα προσευχόντουσαν κιόλας. Πάντως σίγουρα δεν θυμώσανε. Και επαναλαμβάνω, εσύ θυμώνεις. Από εκεί θα καταλάβεις ποιο φρόνημα έχεις. Το φρόνημα του κόσμου ή το φρόνημα του Χριστού. Και αν θύμωνες, να μετανοήσεις και να μετανοήσω. Κύριε, να μην θυμώνουμε, να μην αγριεύουμε, αλλά να εμπιστευόμαστε το έλεό σου και τη χάρη σου στη ζωή μας, χωρίς να τα βάζουμε με ανθρώπους, χωρίς να αγανακτούμε με τους πονερευμένους και χωρίς να ζηλεύουμε από τις επιτυχίες των αδίκων. Αλλά το βλέμμα μας στον ουρανό. Στις ενέργειες του διαβόλου γυρίζουμε από την άλλη μεριά και κοιμόμαστε. Και ησυχάζουμε. Γιατί ο Κύριος θα ενεργήσει, όπως ο Πέτρος. Όπως μου είπε και εμένα ο Κύριος εκείνη τη βραδιά που δεν το κατάλαβα. Γύρνα από την άλλη μεριά και κοιμήσου, θα φύγει. Δόξα στο Θεό. Μόνο ψηλά, μόνο στο ταμείο, μόνο στο Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος θα ενεργήσει. Θα βγάλει τη δικαιοσύνη σου σαφώς από το σκοτάδι. Θα σε οδηγεί, θα σε κατευθύνει. Δεν θα κάνεις λάθη. Δεν είναι ωραίο να κάνεις λάθη. Δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός. Και ποιος κάνει λάθη? Αυτός που κυβερνάται από το φρόνημα του κόσμου, από τις φοβίες του, από τις ανοησίες του, από τα λόγια των ανθρώπων, των αδόκιμων που δεν έχουν καρπό, είναι άκαρποι. Δεν είναι εύκολο να κάνεις λάθη. Θα έχεις συνέπειες και στον εαυτό σου και στην οικογένειά σου και στα παιδιά σου και στην πορεία σου. Μόνο όταν οδηγείται ο άνθρωπος από το Πνεύμα το Άγιο δεν κάνει λάθη. Ο Θεός να μας βοηθάει, αδερφοί. Θεός να μας βοηθάει. Τους σκότωσε όλους τους φύλακες ο Ηρώδης. Και μέσα στην αγανάκτηση του έφυγε και πήγε διακοπές. Πήγε δίπλα στη Κεσάρια και εκεί ήταν οι Τύροι και οι Σιδόνοι που ήρθαν ομοθυμαδών για να τον πείσουν να τους βοηθήσει να φάνε στην πείνα. Την Εκκλησία τη βοήθησε ο Χριστός. Τώρα αυτοί θέλουν να τους βοηθήσει ο Ηρώδης. Έχει αγριέψει πάρα πολύ ο Ηρώδης. Θα πάει διακοπές, θα γυρίσει, θα κάνει χειρότερα. Όταν θα γυρίσει θα είναι τόσο θυμωμένος που θα κάνει πολύ χειρότερα. Και ο Θεός λέει γελάει. Το θυμάστε που το διαβάσαμε. Γελάει επειδή βλέπει ότι έρχεται η αρμόδιος ημέρα του Ηρώδη. Και εκεί ανάμεσα στους Τυρίους και τους Σιδονίους ντύνεται μεγαλοπρεπός και αρχίζει και μιλάει και όλοι οι άνθρωποι θαυμάζουν και λένε φωνή Θεού και ουχή ανθρώπων. Και ο Κύριος θα τελειώσει με αυτόν μια και καλή. Ενώ ο Ηρώδης είχε βάλει στην καρδιά του να τελειώσει με την Εκκλησία μια και καλή, ο Θεός επεμβαίνει και θα τελειώσει με τον Ηρώδη μια και καλή. Και ελευθερία στην Εκκλησία. Ευλογία στην Εκκλησία. Και ενώ μίλαγε γεμάτος από εξουσία, υπερηφάνεια και δύναμη, Άγγελος Κυρίου τον επάταξε και έπεσε σε μια στιγμή σκολικόβρωτος. Και τέλειωσε ο Ηρώδης. Τέλειωσαν τα προβλήματα της Εκκλησίας. Θα έρθουν άλλα. Αλλά αυτά που όσο πήγαιναν και χειροτέρευαν τέλειωσαν. Ήρθε η ελευθερία του Χριστού. Αδελφοί αγαπητοί,
να πλησιάσουμε στο Θεό και θα πλησιάσει σε εμάς ο Θεός. Και όσο πλησιάζει σε εμάς ο Θεός, τόσο πιο έντονα φαίνεται στη ζωή μας η ενέργεια του Θεού. Θα ενεργήσει, αλλά από μακρύν σου. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Πέτρος λέει, τι θα γίνει σε εμάς που αφήσαμε τα πάντα? Να αφήσουμε τα πάντα. Όποιος αφήσει πατέρα ή μητέρα, ή αδελφούς ή αδερφές, ή τέκνα, ένε και μου και του Ευαγγελίου, θα λάβει εκατονταπλάσια. Ξέρετε πότε άλλαξαν τα πάντα στη ζωή μας και στη ζωή μου? Όταν άφησα τα πάντα. Άφησα τη μητέρα μου, ο πατέρας μου είχε πεθάνει, την αδελφή μου, τους συγγενείς μου. Και θυμάμαι όταν πίστεψα, ξημεροβραδιαζόμενο στο σπίτι του αδερφού του Γιώργου του Φέγκου, που είχε συμμελέτη και προσευχή. «Πού είσαι, χάθηκες?» «Δεν χάθηκα, βρέθηκα. Βρέθηκα. Εμένα η οικογένειά μου από τότε είναι η Εκκλησία του Χριστού. Πατέρας μου, ο ουράνιος. Αδέλφια μου, τα παιδιά του Θεού. Κύριος μου, ο Ιησούς Χριστός. Και τι μας συνδέει? Ο σύνδεσμος της τελειότητας που είναι η αγάπη. Εάν έχεις αυτό το πνεύμα, θα απολαμβάνεις εκατονταπλάσια στη ζωή σου. Εδώ και ζωή αιώνιων εκεί. Αλλά πρέπει να αφήσεις τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τον αδελφό σου, την αδελφή σου, όπως κάναμε εμείς. Τους αγρούς σου, τον εαυτό σου, να απαρνηθείς και τον εαυτό σου. Γιατί αν δεν τα απαρνηθείς, δεν είσαι άξιος του Χριστού. Δεν μπορείς να είσαι μαθητής του Χριστού. Θα είσαι μαθητής του κόσμου. Δεν θα μπορεί να ενεργήσει ο Θεός στη ζωή σου. Θα ενεργούν άνθρωποι. Εμείς θέλουμε να τα αφήσουμε όλα, αδερφοί. Να γυρίσουμε την πλάτη μας σε όλα. Αμήν, αδερφοί. Γύρνα, αδερφέ, την πλάτη σου σε όλα. Γύρνα την πλάτη σου. Θα φύγει ο διάβολος. Γύρνα την πλάτη σου σε όλα. Και ειρήνευσε. Βάλε την ειρήνη του Θεού στην καρδιά σου, γιατί αυτός θα ενεργήσει τη ζωή σου. Αμήν.